Σήμερα έχω μια διευρυμένη έκτακτη σύσκεψη για το θέμα για το οποίο συγκεντρωθήκαμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του στρατοπέδου. Είμαστε χαρούμενοι το προηγούμενο διάστημα γιατί υπήρχαν δεσμεύσεις από την πολιτική ηγεσία ότι όλα θα πάνε καλά. Δεσμεύσεις ότι αναβάλλεται η απόφαση μετακίνησης, ακυρώνεται μάλλον η απόφαση μετακίνησης ουσιαστικά της ΑΕΑΝ και ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις στο στρατόπεδο. Δυστυχώς όμως, σήμερα το μεσημέρι ήρθε σε γνώση μας μια πολύ δυσμενής εξέλιξη ότι η ΑΕΑΝ φεύγει αύριο το πρωί. Και άρα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε αυτό το θέμα και να πάρουμε τις αποφάσεις. Δίνω το λόγο αμέσως στον κύριο Δήμαρχο για να σας κάνει την ενημέρωση και μετά θα δώσω το λόγο σε όλους τους υπόλοιπους θεσμικούς. Απλά θα παρακαλέσω όλους σας, επειδή είμαστε πάρα πολλοί και πιστεύω ότι θα πάρουν αρκετοί το λόγο, να είμαστε όσο μπορούμε πιο σύντομοι και ουσιαστικοί. Σας ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα. Σε σύντομο διάστημα ξαναμαζευτήκαμε. Βέβαια με την διαφορετική σήμερα συνάντηση που είναι σύσκεψη και όχι Δημοτικό Συμβούλιο. Να σας πω τι, ότι μας εμπέξανε για μία ακόμη φορά. Δυστυχώς, μας εμπέξανε με έναν τρόπο τέτοιο που δεν είναι ότι φεύγει ΑΕΑΝ, κλείνει το στρατόπεδο. Η αίσθησή μου, αλλά και το λέω με τη μεγαλύτερη πιθανότητα, ότι κλείνει το στρατόπεδο. Και κλείνει το στρατόπεδο σε μια διαδικασία που υφλώνα τα τελευταία χρόνια αντιλαμβάνομαι ότι έχουν συμβεί εις βάρος της τα πάντα και υπέρ της Κοζάνης. Ένα θέμα είναι φεύγει ΑΕΑΝ. Εντάξει, είναι στρατιωτική επιχειρησιακή απόφαση. Δεν μπορώ να καταλάβω, εκεί που μου είχε υποσχεθεί ο Υπουργός και ο Πτεράκης του ότι το 5-23 έρχεται στο Αμύθιο, άρα δεν υπάρχει θέμα. Τελικά σημαίνει το αντίθετο. Το 523 μπαίνει στο Μαυροδέντη και φεύγει όλο το στρατόπεδο από εμάς και πάει στο Μαυροδέντη. Είναι θέμα Κοζάνης Φλόρινας για μένα. Είναι θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί με μια ομοψυχία, με όλες τις δυνάμεις μας. Δεν μπορεί να συνθλίβεται ο νομός Φλόρινας υπέρ της Κοζάνης. Το θέτω ευθέως και φθαρσώς. Δεν μπορεί να πουλείται η ΔΕΗ μόνο της Φλόρινας. Δεν μπορεί να εμπέζονται στη Φλόρινα τα παιχνίδια όλα αυτά που παίζονται. Είτε λέγονται ορυγεία, είτε λέγονται απαλωτριώσεις, είτε λέγονται μετακαταστάσεις. Δεν μπορεί να δεχθούμε άλλη αποψήλωση υπηρεσιών από την Φλόρινα και υπέρ της Κοζάνης. Αυτό συμβαίνει. Έχω μιλήσει με δεκάδες ανωτάτους αξιωματικούς από στράτους και ενεργεία. Κανείς δεν συμφωνεί με όλη αυτή την αναδιάταξη που συμβαίνει. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Είναι πολιτική λόγη. Δεν μπορούμε να δεχθούμε πλέον άλλο αυτή τη συμπεριφορά. Και σας λέω ότι πραγματικά δεν υποσχεθήκαν μόνο σε μένα ή στον κύριο Κωνσταντινίδη ότι το θέμα έχει πλέον αναβληθεί, αλλά και γενικότερα. Και ξαφνικά σήμερα το μεσημέρι μαθαίνουμε ότι το στρατόπεδο κλείνει. Ήρθαμε σήμερα εδώ για να συναποφασίσουμε τα επόμενα βήματά μας. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι και να το μεταφέρουμε αυτό στην τοπική κοινωνία ότι πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι, να επαναστατήσουμε με ένα έτσι σύντομο λόγο. Εάν δεν θέλετε, στη συνέχεια να κλαίμε τη μοίρα μας. Να επαναστατήσουμε, διότι το Αμύθιο έχει δώσει πολλά και γενικότερα η Φλόρινα. Πάρα πολλά. Και πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμεθα. Όλα τα άλλα που λέγονται, θα έλεγα, είναι προφάσεις αναμαρτίες. Δεν έχει καμία δικαιολογία, μα καμία δικαιολογία, ειδικότερα η κεντρική διοίκηση, να παίρνει τέτοιες αποφάσεις, όταν δεν έχει αξιολογήσει σε ποια κατάσταση με αποφάσεις της κεντρικής πολιτικής σκηνής έχουν φέρει το Αμύθιο. Έχει δώσει και δίνει το Αμύθιο πολλά και ο νομός Φλόρινας και ακόμα περισσότερα θέλουν να μας πάρουν. Δεν έχουμε άλλη ανοχή, δεν έχουμε άλλη υπομονή, δεν δεχόμαστε άλλο αυτή τη συμπεριφορά. Εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα, το θέμα μας είναι ένα και μοναδικό, τι κάνουμε
για να αντιστρέψουμε αυτές τις ελλειμμένες αποφάσεις, το να κλείσει το στρατόπεδο. Το στρατόπεδο δεν είναι για μένα το μοναδικό, είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Θα ήθελα πραγματικά να ακούσουμε τις απόψεις και των άλλων εδώ θεσμικών και των πολιτών όποιος θέλει, για να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Από σήμερα, από αυτή τη στιγμή, όταν βγούμε από αυτή την αίθουσα, πρέπει να ενεργοποιηθούν οι πάστες και να ξεσηκώσουμε και τους υπολείπους που δεν είναι εδώ. Δεν μπορεί να δούμε μία εικόνα, όπως είδαμε στην προχθεσινή συνάντησή μας στο στρατόπεδο, να είναι 50 ή και λιγότεροι ίσως πολίτες, γιατί οι υπόλοιποι ήταν υπάλληλοι που ήρθαν υποχρεωτικά. Δεν μπορεί να διεκδικήσουμε αγώνες με μία χούφτα ανθρώπους και να μην ζητούμε ευθύνες από τον Δήμαρχο, από τον Περιφερειάρχη, από τον Βουλευτή. Ευθύνες έχετε και εσείς οι δημότες. Πρέπει να είσαστε παρόντες για να μπορούμε και εμείς να προασπίσουμε τα συμφέροντά σας. Διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτα. Εύκολη κριτική από το καφενείο, από τα σαλόνια και ανέξοδη, ωραία, κάντε τη. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Εάν θέλετε να έχουμε ένα αποτέλεσμα τέτοιο που θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας, όλοι πρέπει να είμαστε στο πόδι. Όλοι αύριο, αν αποφασίσουμε το πρωί να κάνουμε μία κινητοποίηση, μία, δύο ώρες, πέντε ώρες, ας θυσιάσουμε από οποιαδήποτε δραστηριότητά μας και ας είμαστε εκεί. Και εμείς θα εφαρμόσουμε την απόφασή μας, αλλά και ό,τι άλλο θεωρείτε ότι μπορεί να συμβάλλει έτσι ώστε να δοθεί ένα ισχυρότερο μήνυμα και να ανατρέψουμε αυτή την απόφαση, να την καταθέσουμε εδώ, να συναποφασίσουμε και να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Καλησπέρα σε όλους. Δυστυχώς, όπως είπε και ο Δήμαρχος, βρισκόμαστε πάνω σε μια, μπροστά σε μια πολύ αρνητική εξέλιξη, η οποία και εμένα με βρίσκει και απροετοίμαστο, γιατί δεν περίμενα αυτού του είδους την εξέλιξη, αλλά και ιδιαίτερα οργισμένο, γιατί όπως θα διαβάσατε, όπως θα είδατε, αμέσως μετά την προηγούμενη εβδομάδα την ιδρύαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατεβαίνοντας στην Αθήνα, επισκέφτηκα τον Υπουργό, ο οποίος δεσμεύτηκε, όχι να ακυρώσει την απόφαση, αλλά να την παγώσει, ώσπου να βρούμε τον τρόπο και την καλύτερη λύση και για το Αμίδιο και για την παραμονή του στρατοπέδου στο Αμίδιο, αλλά και να προχωρήσει αυτό που λέγεται αλλαγή στη δομή του στρατεύματος. Σας είχα πει και προχθές και δεν μπορώ βέβαια να εξηγήσω γιατί αυτή η αλλαγή. Σας είχα πει και προχθές, δεν θα ξαναπώ τα ίδια, θα επιμείνω όμως ότι για να μην δημιουργούνται στραβλές εντυπώσεις, ότι η απόφαση του Κισαία ήταν συγκεκριμένη όσον αφορά το τι θα γίνει με τα σώματα στρατού, τις ταξιαρχίες που θα μετακινηθούν, που θα καταργηθούν, που θα φύγουν. Και βέβαια εμπεριείχε και την εξουσιοδότηση στον αρχηγό του ΓΕΣ να δει όλα τα παρεπόμενα αυτής της απόφασης. Ποια είναι τα παρεπόμενα? Ότι όταν μετακινηθεί μια ταξιαρχία μπορεί να μετακινηθεί κάποια μονάδα και μπορεί να μην μετακινηθεί. Προσωπικά πιστεύω ότι εκείνο είναι και το πρόβλημά μας, ότι κάποιοι δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν μπορέσαν να αποδεχτούν ότι υπήρξε τέτοια μαζική αντίδραση από όλους τους φορείς για αυτή τη μετακίνηση. Και θα πω και την άποψή μου ότι ενδεχομένως, μιλάω προσωπικά για μένα, εάν μπορούσαν να με πείσουν ότι είναι απαραίτητο για την εθνική άμυνα μια μετακίνηση μονάδος, δεν θα τη δώσει. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος, παρόλο που διαφωνώ με τον τρόπο που γίνεται, εάν επιμείνουν ότι η μετακίνηση ΑΕΑΝ στην Κομωτινή είναι για λόγους εθνικού συμφέροντος και μπορούν να μας πείσουν γιατί γίνεται αυτό με στρατιωτικά δεδομένα, δεν είμαστε εμείς εμείς. Να πω ότι ναι, αφού το λένε αυτοί που ξέρουν κάτι παραπάνω από μένα, να το αποδεχτώ. Δεν μπορούν να πουθενή λόγο να με πείσουν γιατί μετακινούνται μονάδες από τη Φλόρινα στο Μαυροδέντρο.
στα 30 χιλιόμετρα. Τι κερδίζει η δομή του στρατεύματος, τι κερδίζει επιχειρησιακά το στράτευμα, αν μετακινηθούν κάποιες μονάδες στα 30 χιλιόμετρα. Αυτό δεν έχει λογική και δεν το χωράει τον νους του ανθρώπου. Πάλι θα επανέλθω όμως στην Α9. Αυτό που συζητήσαμε με τον Υπουργό ήταν ότι παγώνει, γιατί όπως μου έχουν αναφέρει και στρατιωτικοί, αναφερόταν κάπου στην απόφαση του αρχηγού ότι αυτή η μετακίνηση θα γίνει το δεύτερο εξάμεινο του 2014. Γιατί τόση σπουδή? Γιατί πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί πρέπει να γίνει τώρα? Έχουμε πόλεμο με την Τουρκία και δεν το πήραμε χαμπάρι και πρέπει να σηκωθούν να φύγουν όλες οι μονάδες εκεί? Μάμα είχαμε πόλεμο, βεβαίως θα πηγαίναν όλοι. Γιατί πρέπει να φύγουν αύριο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Σίγουρα κάποιοι το έχουν πάρει πολύ πατριωτικά το θέμα. Και βέβαια πιστεύω ότι όσοι ενδιαφερθήκατε και διαβάσατε, και αυτά είπα σε κάποια κυρία που με πήρε σήμερα, ότι όπως εμείς αντιδρούμε για να μην μετακινηθεί, θα διαβάσατε στα blog ή στα αυτά που ασχολούνται με το στράτευμα ή και δημοσίευματα σε εφημερίδες των Αθηνών για την αναβολή, όπου μας βρίζουν και εμένα προσωπικά. Δηλαδή θέλω να καταλήξω ότι όπως εμείς έχουμε τους λόγους μας και έχουμε και παραθέτουμε τα επιχειρήματά μας γιατί δεν θέλουμε να γίνει αυτή η μετακίνηση και γιατί δεν πρέπει να γίνει αυτή η μετακίνηση, υπάρχουν και άλλοι που παραθέτουν άλλα επιχειρήματα, τα δικά τους, ότι δεν μπορεί να κάνουν κομμάτι τοπικές κοινωνίες στην οργάνωση και στη δομή του στρατεύματος. Αυτά υπάρχουν, είναι δεδομένα, είναι δημοσιευμένα. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή και στο προηγούμενο συμβούλιο, αλλά και πολύ παλιότερα και σε όλες τις διεκδικήσεις της Λόρνας έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να... Η κάθε μας διεκδίκηση σίγουρα έχει και το κοινωνικό χαρακτήρα, σίγουρα έχει και το θυμικό και αυτό που μας πονάει σαν τόπος. Αλλά πρέπει να είναι αποδεδειγμένη, πρέπει να αποδεικνύουμε αυτό που λέμε ότι έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια, αυτό λέει η λογική, αυτό πρέπει να ισχύει για τον τόπο μας και βέβαια και για το συμφέρον όλης της Ελλάδας. Θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε, γι' αυτό βλέπετε ότι και σε κάθε μου συζήτηση, ότι λέω και οικονομικό θέμα, δηλαδή θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε το οικονομικό θέμα, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει το ισχυρό χρόνο. Ζήτησα από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλύτερα από μένα να ετοιμάσουν και μια επιστολή, αλλά και να μας δώσουν τα όπλα και σε μένα και σε όλους αυτούς που θα κάνουμε αυτόν τον αγώνα, να δώσουν τα όπλα ώστε να επιχειρηματολογήσουν. Να μας δώσουν όπλα γιατί δεν πρέπει να μετακινηθεί αυτοί οι μονάδες από το στρατόπεδο του Αμιντέου. Γιατί δεν πρέπει να κλείσει το στρατόπεδο Αμιντέου, γιατί δεν πρέπει να ελαφρά στην καρδία να μπούμε να υποβληθεί το ελληνικό κράτος σε τόσα έξοδα. Ένα από τα όπλα είναι αυτό. Χωρίς ουσία, χωρίς κέρδος, χωρίς τίποτα ουσιαστικό. Ζήτησα να γίνει μια καταγραφή ώστε να ξέρουμε πόσο κοστίζει και να πατήσουμε, αν θέλετε, ακόμα και σε αυτό. Αυτή η μετακίνηση, η οποία ουσιαστικά δεν έχει ωφέλη. Ο Δήμαρχος Αμιντέου και οι συνεργάτες του ετοίμαζαν μια πολύ καλή επιστολή. Έδωσα και συμφώνησα αμέσως στα λίγο προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όπου έχει επιχειρηματολογεί γιατί δεν πρέπει να γίνει αυτή η μετακίνηση και για τις ΑΕΑ και γιατί δεν πρέπει να γίνουν και οι υπόλοιπες. Δεν μπορώ να ξέρω, σας είπα, γιατί αυτή η σπουδή, ενώ πριν μια εβδομάδα είχαμε διαβεβαίωση ότι παγώνει το θέμα και το παγώνει δεν σημαίνει πάγωσε για δύο μέρες. Το παγώνει σημαίνει που δίνει το δικαίωμα να αντιπαραθέσω αυτά που έχω, τα στοιχεία που έχω, τις προτάσεις μου, το τι έχω να αντιπροτείνω, να τα συζητήσουμε, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε, να με πείσεις ή να σε πείσω. Αυτό σημαίνει παγώνει και συζητάει. Το παγώνει και μετά από δύο μέρες έρχεται και βγαίνει ξανά η ίδια διαταγή. Ούτε αυτό μπορώ να το καταλάβω. Το μεσημέρι που
Με πληροφόρησε ο Δήμαρχος ότι ήρθε αυτή η εντολή, η διαταγή. Έχω προσπαθήσει να επικοινωνήσω και με τον Υπουργό και με τον υπασπιστή του και βέβαια με το γραφείο του Πρωθυπουργού. Βρισκόμαστε σε ανταλλαγές τηλεφωνημάτων για να δούμε τι μέλη γενέστε. Με τον Υπουργό δεν μπόρεσα να μιλήσω. Ο υπασπιστή του μου είπε ότι θα με ειδοποιήσει γιατί βγήκε αυτή η διαταγή. Δεν ξέρω αν με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι με πείθη ότι δεν ξέραν ότι βγήκε αυτή η διαταγή. Εγώ δεν πείθομαι. Και από εκεί και έπειτα είναι στο δικό μας χέρι, σας είπα και πώς θα αντιδράσουμε για να δείξουμε την αντίθεσή μας σε αυτή την δυσμενή εξέλιξη, αλλά και το πώς μπορούμε εμείς να πείσουμε για το δίκαιο μας. Η δικαιολογία που να στέκει γιατί αυτή, αν θέλετε, προς τη Φλόρινα η μεταχείριση ή γιατί μετακινείται. Εκτός κι αν είναι μυστικά του κράτους, μυστικά του ΚΙΣΕΑ, μυστικά τέλος πάντων του ΓΕΣ, δεν τα ξέρω όλα αυτά και δεν μπορούν να μας πούνε το τι τέλος πάντων εξυπηρετεί μετακίνηση από τα Μύντια όλο το Μοτοδέντη. Ή ακόμα και στην Κομωτινή, γιατί πολύ σωστά είπε ο κ. Βουλευτής ότι είμαστε σε πόλεμη κατάσταση, περιμένουμε πόλεμο, περιμένουμε κάτι. Εγώ αυτό που έκανα από λίγες μέρες πριν που είχαμε τη συνάντηση έξω από το στρατόπεδο ήταν και εγώ να προσπαθήσω να πάρω διάφορες πληροφορίες από όπου μπορώ και εγώ. Δυστυχώς όλα οδηγούσαν στο ότι το στρατόπεδο θα μείνει μέχρι νεοτέρας. Ότι αναβάλλεται, ματαιώνεται μέχρι νεοτέρας. Όρθου σήμερα γύρω στις 4 παρά ο Δήμαρχος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι συμβαίνουν αυτά τα δυσάρεστα. Λοιπόν, για να μην λέω πολλά και γιατί θα πρέπει να μιλήσουν όλοι. Συμφωνώ απόλυτα με τον βουλευτή μας ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα φάκελο, μια επιστολή τέτοια, ώστε αυτά που όλοι πιστεύουμε εδώ μέσα, δηλαδή ότι αδικούμαστε, ότι πραγματικά η Φλόρινα είναι και άλλη μια φορά με την πλάτη στον τοίχο και άλλη μια φορά αδικείται, να το ανατρέψουμε. Εάν δεν έχουμε επιχειρήματα και δεν έχουμε εκείνες τις, αν θέλετε, τις ιδέες στο να πείσουμε αυτούς που είναι κάτω, γιατί πιστεύετε με ότι αυτοί τα έχουν σχεδιάσει, τα έχουν σκεφτεί, τα έχουν τεκμηριώσει, ή αν θέλετε είναι πολιτική απόφαση και πέσανε υπογραφές και είναι δύσκολο να τις πάρουν πίσω, δεν θα κάνουμε τίποτα. Ξέρουν τις αντοχές της κοινωνίας, ξέρουν τις αντοχές του κόσμου και πιστεύω πως υπολογίζουν σε αυτές, ότι σε λίγες μέρες τι θα κάνουν μια κατάληψη, δύο καταλήψεις, τρεις, θα τελειώσουμε. Σας λέω και πάλι δεν μπορώ και δεν μπόρεσα να βρω απάντηση στην μετακίνηση του στρατοπέδου από το Αμύντιο, από την Φλόρινα στο Μαυροδέντη. Και είναι πολύ σωστή η απορία και του βουλευτή μας και όλων μας το πόσο θα στοιχήσει αυτή. Γιατί από ό,τι ξέρω δεν υπάρχουν καταστάσεις να μπορούν να δεχτούν αυτό το στρατόπεδο στο Μαυροδέντη. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος του περιστάσεων, να αγωνιστούμε μέχρι τελευταία, γιατί πιστεύουμε και πιστεύω το πιστεύουμε όλοι μας εδώ μέσα ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Το ότι είμαστε αδικημένοι και σε άλλες περιπτώσεις, το ότι για άλλη μια φορά αδικούμαστε, το ότι δεν είναι σωστό, δεν χρειάζεται κανένας μας να πείσει κανέναν. Πιστεύω ότι το πιστεύουμε όλοι. Αυτό που προέχει είναι άμεσα, με μία επιστολή κύριε Δήμαρχε, να μην κάνει ο καθένας ξεχωριστά, να φανεί ότι είμαστε όλοι ενωμένοι, να αντιδράσουμε, αλλά η επιστολή αυτή να μην λέει μόνο για αδικία, να έχει και επιχειρήματα μέσα, έτσι ώστε αν θέλετε να προβληματιστεί ο Υπουργός, να προβληματιστεί ο Αρχικός, να προβληματιστούν όλοι εκεί στην Αθήνα, ότι η Φλόρινα είναι αυτή που επιβάλλεται να έχει το στρατό. Εχθές το βράδυ σου είπα και κάτι ακόμα, εκτός και αν έχουν, και δεν έχω κανέναν διασμό να του καταθέσω. Εκτός και αν έχουν, ξέρω εγώ, στο μυαλό τους ότι θα μεταφερθούν τα σύνορα και βάζουν σύνορα πιο κάτω στο Μαυροδέντη. Νομίζω ο στρατός είναι για τα σύνορα. Και η Φλόρινα είναι σύνορα. Και κλείνω εδώ λέγοντας κάτι ακόμα. Επικοινώνησα με την αποστολή της Καστοριάς στην Αθήνα. Δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα και αυτοί. Ο σχεδιασμός του ΚΙΣΕΑ θα εφαρμοστεί κατά γράμμα.
Αυτό τους απάντησα. Με τον Δεσπότη μπροστά και με τον βουλευτή και με όλα αυτά. Μια εβδομάδα πριν, όταν μας ανεπνώναν έτσι με μεγάλη χαρά ότι υπάρχει μια διαφορετική εξέλιξη για το θέμα που αφορά τον ομό Καλόρινα, αν θέλετε και πιο συγκεκριμένα τον Δήμο Αμιντέου, ωστόσο όμως αναπάντεχα ξαφνικά ακούσαμε άλλα πράγματα. Άραγε, τι σημαίνει αυτό, ότι ολιγορήσαμε εμείς, μας είπανε ψέματα. Φαντάζομαι ότι για άλλη μια φορά αντιμετωπίζουν την περιοχή μας και την Φλόρινα με όχι την ειλικρινή αντιμετώπιση την οποία θα έπρεπε κανείς να έχει στα θέματα της περιοχής μας. Δεν κατάλαβα, εάν πράγματι η περιοχή μας δεν είναι παραμεθόρια, εάν δεν χρειάζεται στήριξη και δεν πρέπει να υπάρχουν μονάδες στην παραμεθόριο περιοχή, πού άλλο θα μπορούσε να έχει. Βεβαίως, η εθνική πολιτική χαράζεται από την κυβέρνηση, η εθνική στρατηγική σε ό,τι αφορά την άμυνα ασφαλώς και χαράζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ωστόσο όμως νομίζω ότι είχαν την ευκαιρία, συζητήσαν κάποια στιγμή και είπαν κάποια πράγματα. Αποδέχονται οι δύο οι πλευρές βεβαίως ότι πρέπει να παραμείνει και να κάνει. Τότε γιατί τα είπαν αυτά τα πράγματα. Εάν είχαν σκοπό να κάνουν διαφορετικές κινήσεις από αυτές τις οποίες σήμερα αντιμετωπίζουμε, δεν υπήρχε λόγος να εφησυχάσουν την κοινωνία, να τη δώσουν στον κόσμο ότι πράγματι παραμένει η μονάδα εδώ πέρα και δεν δημιουργούν προβλήματα. Δεν ξέρω, ειλικρινά, προβληματίζομαι κι εγώ, ωστόσο όμως θέλω να πω το εξής. Υπάρχει δυνατότητα, βεβαίως εμείς δεν θα, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε και να κάνουμε. Υπάρχει έστω και η παραμικρή δυνατότητα, κύριε Βουλευτά, μέσα από διαδικασίες, αγώνες, προσπάθειες και τέτοια, να περισσώσουμε κάτι ή θα κάνουμε μία διαμαρτυρία, να το πω έτσι, άλλη μία έτσι κρυφή επιθυμία να κάνουμε μία προσπάθεια, πας και περισσώσουμε κάτι, αυτό θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να το πούμε. Ή πράγματι, εάν πολεμήσουμε, εάν αγωνιστούμε, θα φέρουμε, θα κρατήσουμε κάτι στην περιοχή μας, ή τέλος πάντων, εάν αποφασισμένουν και κάποια πράγματα, να μας πούν ότι πραγματικά εμείς κάνουμε αυτό, είτε θεωρείτε ότι αδικήστε είτε όχι, εσείς θα πρέπει να το πάρετε χαμπάρι ότι εδώ δεν πρόκειται να μείνει η ΑΕΑ ή ξέρω εγώ οποιαδήποτε μονάδα με τα κρίνη. Πράγμα το οποίο μας λυπεί ιδιαίτερα.